Αγία Πάσα πνοή εν μέσα τόνων Κύριον εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών εν είτε αυτόν εν εις υψίς της υπρέπει εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού εν είτε αυτόν πάσε εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, παράδοξα σήμερον είδον τα έθνη πάντα εν πόλη Δαβίδ, ότε το Πνεύμα κατήλθε το Άγιον εν πυρήνες γνώσες καθώς ο Θεηγόρος Λουκάς απευθέξατο φυσίγαν συνειγμένων των μαθητών του Χριστού εγένετο οίκος καθαπερφερωμένης βιαίας νοής και πλήρωσε τον οίκον που ήσαν καθήμενοι και πάντες ήρξαν το θέγγεστε ξένης ρήμασι, ξένης δόγμασι, ξένης διδάγμασι της Αγίας Τριάδος. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω το Πνεύμα το Άγιον ειν μελάει και έστι και έστε ούτε αρξαμενών ούτε παυσόμενων αλλά η Πατρί και Υιό συντεταγμένων και συναριθμούμενων ζωή και ζωπίων πως εκ φωτός χωρικών αυτά αγαθών και πηγήν αγαθότητος διού Πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται.
και παραπάντων κοινός και τε μη αδύναμης, μη ασύνταξης, μη απροσκύνησης της Αγίας Τριάδος. Εν είτε αυτόν εγκυβάλλησε βήχης, εν είτε αυτόν εγκυβάλλησε αλλαλάγμου, πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων, το Πνεύμα το Άγιον, φως και ζωή και ζώσα πηγήνω αέρα, Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα συνέσεως, αγάθων ευθέσμο αέρων, ηγεμονεύων καθέρων τα πτέσματα, Θεός και Θεοποιούν πυρ εκπυρός πρωιών, λαλούν εν εργούν διαιρούν τα χαρίσματα, Διού προφήτε απαντές και Θεού Απόστολοι, με τα μαρτύρων εστέφθησαν σε